Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 10 Ιουλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Art Channel Thrace. Τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής θα ενημέρωσε αναλυτικά το απόγευμα της Δευτέρας ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο κ. Κοτζιάς συγκαλεί το ΕΣΕΠ τρεις μέρες μετά το ναυάγιο της πενταμερούς διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό που διεξήχθη στο Κράν Μοντάνα της Ελβετίας, στην οποία η Ελλάδα κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου να συμβάλλει με όλους τους δυνατούς τρόπους στη λύση του Κυπριακού. Στο μεταξύ, σκληρές απαντήσεις σχετικά με το παιχνίδι ευθυνών που άρχισε να παίζει η Τουρκία μετά το ναυάγιο του Κράν Μοντάνα, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρώτο αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια δυναμική φάση ανάπτυξη. Το δεύτερο εξάμεινο του 2017 θα είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο, ισχυρίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών θα προσδιορίζει νέο πλαίσιο στο οποίο ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και ο ΦΠΑ θα επιστρέφονται με αυτόματες διαδικασίες και χωρίς έλεγχο για ποσά έως και 10.000 ευρώ. Οι επιστροφές εξπρες προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες αναμένεται να αρχίσουν αμέσως μετά την ψήφιση της ρύθμισης στη Βουλή. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι τους επόμενους μήνες να επιταχυνθεί η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορολογούμενους, μέρος των οποίων είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Άλλωστε, η επιτάχυνση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους ιδιώτες προβλέπεται και στη συμφωνία για την εκταμείευση της δόσης των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε από τον ESM. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται δύο υποδόσεις των 800 εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία που προορίζονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες και η εκταμείευσή τους συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά το ρυθμό αποπληρωμής τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής, επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως 10.000 ευρώ αφορούν το 90% των περιπτώσεων και το 1,24% του συνολικού ποσού των επιστροφών της κατηγορίας αυτής. Από το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις. Στο ΦΠΑ, εκκρεμείς επιστροφές έως 10.000 ευρώ αφορούν σε πλήθος επιχειρήσεων και επαγγελματιών το 35% του συνόλου και το 4,5% του συνολικού ποσού. Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Μάιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς όλες τις κατηγορίες των φορολογούμενων ανέρχονται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrace είναι ο κύριος Γρηγόρης Τσαπατσάρης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Εστιατορίων, Καφετεριών, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας. Κύριε Τσαπατσάρη, να σας καλησπέρισω καταρχήν. Καλώς ήρθατε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα Κώστα και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, όχι μόνο εγώ και τα χιλιάδες μέλη καταστήματα, διότι αυτό που κάνετε εσείς ειλικρινά είναι μια τεράστια στήριξη για τον κλάδο, διότι μόνο με εσάς θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα προβλήματα στον αέρα, ούτως ώστε να ενημερωθεί προπάντων συγγνώμη, ο καταστηματάρχης. Μάλιστα. Κύριε Τσαπατσάρη, είστε πρόεδρος του ΠΑΝΣΕΚΤΕ, όπως προανέφερα. Τι αντιπροσωπεύετε ακριβώς, και έχω ακούσει βέβαια ότι είστε τους κορυφαίους συνδικαλιστές εδώ και πολλά χρόνια, είστε μεγάλη συνδικαλιστικά όργανα της χώρας. Θα ήθελα να μιλήσετε λίγο γύρω από αυτό. Θα είμαι πολύ σύντομος, αγαπητέ Κώστα, για ένα και μοναδικό λόγο, να πάμε σε πιο κάτω θέματα, τα οποία είναι πολύ επίκαιρα θέματα, για να βοηθήσουμε στην ενημέρωση του καταστηματάρχη της Κομωτινής. Και βέβαια, και από ό,τι ξέρω, έχετε και μεγάλη εμβέλεια στο κανάλι σας. Επομένως, θα προσφέρουμε κάποιο ουσιαστικό έργο σήμερα. Λοιπόν, όντως, το Πανελλήνιο Σωματείο είναι ένα Πανελλήνιο Σωματείο πανελλαδικό. Έχουμε πάει, Κώστα, σε απίστευτες καινοτομίες. Αρχικά έχουμε δημιουργήσει νομικό τμήμα και παρακαλούσα τους συναδέλφους οι οποίοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το site λοιπόν του ΠΑΝΣΕΚΤΕ που μπορούν εκεί να πάρουν πάρα πολλές πληροφορίες προπάντων στα πνευματικά δικαιώματα και υπάρχει το νομικό τμήμα του ΠΑΝΣΕΚΤΕ 9 με 3 το μεσημέρι που μπορούν να τηλεφωνούν, να το επισκέπτουν, να κάνουν ερωταπαντήσεις στο email και θα παίρνουν, προσέξτε, δωρεάν νομικές συμβουλές.
Το βασικότερο ακόμα, Κώστα, είναι, για να σε προλάβω στις ερωτήσεις πιο κάτω, είναι το εξής, ότι 18 χρόνια μετήχα στα κεντρικά όργανα στην Αθήνα και μάλιστα εδώ μαζί με τον Αργύριο τον Αργυρόπουλο και είμαστε εμείς το 15 μελές Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, γιατί ήμουν και μέλος της ΓΕΣΕΒΕ, οι οποίοι φάγαμε ξύλο. Καταργήσαμε το 5%, το κάναμε 2, το κάναμε 0,5, κατάργηση τιμολογίων και όλα αυτά τα πράγματα. Καταφέραμε, όπως είπαμε, μεγάλο αγώνα. Μάλιστα. Κύριε Τσαβατζάρη, με την κατάργηση της μουσικής και επίσης με την κατάργηση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, βέβαια, στο κλάδο των καταστημάτων, το οποίο αντιπροσωπεύετε, βέβαια, είστε πρόεδρος. Θα ήθελα να ενημερώσετε τους συνάδελφους για αυτό το καυτό θέμα. Κώστα, αρχικά βλέπω ότι είσαι έγκριτος δημοσιογράφος, μόνο με τις ερωτήσεις που μας κάνεις. Λοιπόν, εδώ είναι, συνάδελφοι, ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Καταρχήν, υπεύθυνα λέω ότι η κατάργηση της μουσικής το Πανσεκτέ πρωτοστάτησε. Αυτό αποδεικνύεται από τα email και τον βομβαρδισμό των email και των πιέσεων που κάναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όντως, αγαπητέ Κώστα, συμβαίνει το εξής. Από την ημέρα που καταργήθηκε η άδεια μουσικών οργάνων, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους συναδέρφους στο εξής και πρέπει να τα προσέξουν αυτά που θα πω αυτή τη στιγμή. Καταργήθηκε η άδεια λοιπόν μουσικών οργάνων. Ο Δήμος, συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκεται καθόλου μα καθόλου σχεδόν σε καμία διαδικασία. Έχουμε καινοτομίες με το νόμο 4442 του 2016, 7 Δεκεμβρίου, προχωρήσανε η κυβέρνηση και στην κατάργηση της άδειας λειτουργίας καταστήματος. Προξέξτε, συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή ξέρω ότι το 98% των συναδέλφων στην Ελλάδα έχουν θέμα με τη μουσική. Είστε υποχρεωμένοι λοιπόν, συνάδελφοι, να δηλώσετε χρησιμοποιώντας, όταν να πάμε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομίας, χρησιμοποιείτε τους αριθμούς τους τάξ που έχετε και κάνετε γνωστοποίηση από τις 6 έκτου του 2016 καταργήθηκε η οποιαδήποτε, επαναλαμβάνω, σχέση με το Δήμο. Άρα λοιπόν, που, ο λογιστής σας... Κύριε κάτι που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι συναδελφοί σας, οι επαγγελματίες εδώ της Ροδόπης ειδικά, όλοι νομίζω ότι εμπλέκεται ο Δήμος. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, όπως προείπα, από τις 6 Ιουνίου, συγγνώμη, από τις 6 Ιουνίου του 2017, λάθος μου, τις 6 Ιουνίου του 2017, καταργήθηκε λοιπόν η οποιαδήποτε σχέση με το Δήμο. Κάνουμε γνωστοποίηση λοιπόν, όπως προείπα, η γνωστοποίηση αυτή αυτόματα, Κώστα, επανέρχεται στο Δήμο, έτσι, λοιπόν, αυτές είναι και καινούργιες άδειες. Προχωρά στη δεύτερη γνωστοποίηση για να δηλώσει στη χρήση μουσικής. Εάν δεν το κάνεις αυτό, συνάδελφοι, προσέξτε το, η αστυνομία όταν μπει στο κατάστημα θα ελέγξει, λοιπόν, εάν έχεις κάνει χρήση μουσικής, γνωστοποίηση. Ένα μέγα θέμα το οποίο το προείπα. Η χρήση γνωστοποίησης της μουσικής ισχύει μέχρι 11.30 το καλοκαίρι και 10.30 το χειμώνα. Τι γίνεται, συνάδελφοι, από τις 11.30 και μετά? Προσέξτε, συνάδελφοι, νέα λοιπόν γνωστοποίηση με τον τρόπο που προανέφερα για να πάρεις τη λεγόμενη, όπως την έχω εδώ, βεβαίωση, καταγράφεται από το Δήμο, άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων. Άρα λοιπόν το 98% των συναδέλφων είμαστε έκθετοι. Άμεσα η απεράσια αστυνομία 11 και 32 λεπτά και θα σου πει γιατί παίζει μουσική. Κάτι που υπήρχε την προηγούμενη εβδομάδα και στην Επιτροπή στο Δήμο Κομωτίνης, το σχετικό έγγραφο που είπατε για την παράταση. Πρόεδρε, θα ήθελα να σχολιάσετε. Ακούγεται πολλές φορές ότι είστε ο πλέον έμπειρος αναλυτής στη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν μου απαντήσετε σε αυτό, θα ήθελα να τι σημαίνει αυτό που έχει ακουστεί ότι είστε διώκτης της ΑΕΠΗ. Και με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κώστα, σε ευχαριστώ για την ερώτηση και με τιμάει αυτό το πράγμα. Αλλά αν μου επιτρέπεις μόνο να κάνω μια παρένθεσούλα στο προηγούμενο που έλεγα, ότι η χρήση μουσικής, συνάδελφοι, μετά τις 11.30 είναι πολύ σημαντικό. Κατά βάση δίνεται από τον Δήμο κατά περίπτωση, εννοώ κατά περίπτωση ανακαταστηματάρχη. Προσέξτε, συνάδελφοι, εάν δημιουργούμε προβλήματα κατά παρεκτροπή, δηλαδή συνεχώς, τότε ο Δήμος έχει το δικαίωμα να σου απαγορεύσει να παίζει μουσική μετά τις 11.30. Προσέξτε λοιπόν, όχι η χορύπανση.
Έτσι. Λοιπόν, επανέρχομαι Κώστα σε αυτό το πράγμα, ότι όντως αυτή τη στιγμή, χάρη των συναδέλφων, έχω 10 εξώδικα από την ΑΕΠ και το χειρότερο ακόμα είναι ότι αυτό με τιμάει, για το λόγο ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτε, αλλά αυτό που με τιμάει, θα πω το τελευταίο επίτευγμα, μαζί με τον Σωτήρη τον Κοτζαμπάση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ερών, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εστόριο, το 2015 Φεβρουάριο μήνα, αυτό το πράγμα μεταδόθηκε στα μεγάλα κανάλια, Αντένα και τα λοιπά. Καταφέραμε, Κώστα, και αθωώσαμε 156 άτομα. Θεωρώ προσβολή για τον κλάδο και για την κυβέρνηση, η οποία έχει την μεγαλύτερη βιομηχανία τουριστική, με αποτέλεσμα να εισραίουν δισεκατομμύρια στα ταμεία της, να αφήνει τον κλάδο έκθετο σε μια ιδιωτική εταιρεία, να γεμίζει το δικαστήριο και οι δρόμοι έξω. Αυτά είναι τα χάλια τα σημερινά. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ταλανίζει την περιοχή, ειδικότερα την Θράκη. Θα ήθελα να σχολιάσετε για τους κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούν οι καταστηματάρχες για τα τραπεζοκαθίσματα. Επίσης, αν δεν σας κάνει κόπο, να μας μιλήσετε λίγο συνοπτικά για τα περιβόητα 6 αρχεία, τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούν όλα τα μαγαζιά, εστιατόρια, καφέ και τα συναφή καταστήματα. Πολύ σημαντικές ερωτήσεις, Κώστα. Λοιπόν, συνάδελφοι, τα 6 αρχεία είναι μείζονος σημασία για την επιχείρηση. Θερμή παράκληση, εφαρμόστε τα, και λέω ποια είναι αυτά. Μια επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει απρόσκοπρα θα πρέπει να εφαρμόσει τα 6 αρχεία, τα οποία είναι: ο φάκελος προσωπικού, συνάδελφοι, πρέπει να έχει μέσα τα πιστοποιητικά υγείας, πιστοποιητικά ΕΦΕΤ, να έχει το φάκελο απεντόμωσης μειοκτενίας, εάν συλληφθείς από τον ΕΦΕΤ ή από το τμήμα υγιεινής. Έτσι, χωρίς να έχεις απεντόμωση μειοκτονία, έχεις πρόβλημα, συνάδελφοι, προσέξτε το. Πρέπει σε όλα τα ψυγεία επάνω, είναι πολύ σημαντικά, σημαντικά αυτά, να έχεις ένα δελτίο, το οποίο είναι το ΕΦΕΤ, και καταγράφεις 2 φορές την ημέρα την θερμοκρασία. Προσέξτε τα, δεν είναι βάρος, ίσα-ίσα μπορώ να πω, δεν θα περιμέναμε εμείς την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία του 2000. Είναι η 852 του 2004 και είναι την οδηγία που τα επιβάλλει. Λοιπόν, μέχρι και καταλληλότητα νερού, συνάδελφοι, θα πρέπει να έχουν τα 6 αρχεία για να μην είσαι έκθετος. Έτσι. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από τα 6. Θέλω, συνάδελφοι, για να αποφευχθούν οι οποιασδήποτε πλέον διοικητικές παραβάσεις, έτσι, οπωσδήποτε να τα εφαρμόσετε. Μάλιστα. Κύριε Σταβατσάρη, τελειώνοντας, θα πάμε σε ένα άλλο καυτό θέμα. Σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στην περιοχή Κομωτινή, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη για την περιβόητη συμφωνία των επιμελητηρίων Ελλάδος με την αυτοδιαχείριση. Θα ήθελα να είστε λίγο σχολαστικός πάνω σε αυτό. Εσείς χαρακτηρίζετε μάλιστα και νομίζετε σε όλη την επιμελητήρια της χώρας ότι στηρείτε νομιμότητα συμφωνία συνεργασία. Κώστα, θα μου επιτρέψει και να μου δώσει λίγο χρόνο γι' αυτό. Βεβαίως. Γιατί έχουμε τελευταίες εξελίξεις ορών. Επειδή συνηθίζω να είμαι τόμπρος. Μίλησα με τον κύριο Μίχαλο, τον πρόεδρο των Επιμελητηρίων Ελλάδας. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα των Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και τους είχα επιστήσει την προσοχή. Αυτό που κάνετε περιπλέκει τον συνάδελφό μου. Για ποιο λόγο? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 2. Η ΑΕΠ και η αυτοδιαχείριση. Από τη στιγμή, συνάδελφοι, που έχουμε μέσα στο κατάστημά μας, λοιπόν, οργανισμό συλλογικής διαχείρισης όπως είναι η αυτοδιαχείριση που υπέγραψε η Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, αυτομάτως πληρώνεις και συγγενεί πνευματικά δικαιώματα την Απόλλων Ερατών Γκράμμο. Εκτός από αυτό, πέστε μου, συνάδελφοι, υπάρχει κατάστημα που να μην έχει τηλεόραση? Το 98% έχει τηλεόραση. Αυτομάτως πληρώνεις και την ΑΕΠ, πολύ σωστά. Αυτό που μου ξυνίζει όμως πολύ και πρέπει να τα λέμε τόμπρα, είναι αυτό εδώ που θα πω. Πρέπει να έχεις ενημερότητα από το επιμελητήριο για να μπορέσει να προχωρήσεις έτσι στην αυτοδιαχείριση. Περισσεύει λοιπόν χρήμα να πληρώσω αυτοδιαχείριση, να πληρώσω συγγενή, να πληρώσω ΕΠΗ, να πληρώσω επιμελητηρία. Και το βασικότερο που θέλω να πω είναι τούτο εδώ. Σήμερα στην περιοχή σας, συνάδελφος εστιατόρας της Κομωτινής, τηλεφώνησε στον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, που ο Σύλλογος Εστιατόρων και Καφεταριών Κομωτινής είναι μέλος, και τον ρώτησε, κύριε Τάδε, τον αντιπρόεδρο, μπορείτε να τον βρείτε, είναι νόμιμη αυτή η συμφωνία, αυτό το συμβιβασμό συνεργασία? Και απάντησε, στερείται νομιμότητας. Δεν είναι νόμιμο. Και συνάδελφοι, αναφέρω η 3354 του 1988, Συμβούλιο της Επικρατείας Απόφαση, η οποία λέει, τα επιμελητήρια
Το μόνο με το οποίο πρέπει να ασχολούνται είναι συμβουλευτικά όργανα προστήρησης των επιχειρήσεων και δεν τους επιτρέπεται να υπογράψουν οποιαδήποτε συμφωνητικό συνεργασία. Και μία έκπληξη ακόμα, Κώστα, που πρέπει να την πούμε. Ο πρόεδρος του επιμετρίου Ξάνθης, ο οποίος προχωρεί διάφορες ημερίδες, με έχει εντυπωσιάσει στο εξής γεγονός. Όταν κάνει την ημερίδα, τον ρώτησα προθέσω τηλέφωνο, γιατί δεν ενημερώνει τον συνάδελφο, ναι, μεν προχωράω στην αυτοδιαχείριση, λοιπόν, αλλά γιατί δεν λέτε την αλήθεια, ότι θα πληρώσει την ΑΕΠ, θα πληρώσει την ΚΕΑ. Και το χειρότερο, το οποίο με εξέπληξε, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξάνθης ήδη έχει ενημερώσει την ίδια την Ξάνθη ότι αυτό που έγινε, το Συμβουλικό Συνεργασίας, στερείται νομιμότητα. Προσωπικά, ενημέρωσα τον κύριο Μίχαλο, ενημέρωσα το ΣΕΤΕ για την παρανομία αυτή που γίνεται. Εάν, Κώστα, δεν το σταματήσουν, διότι περιπλέκει το συνάδελφό μου άγρια, δεσμεύομαι λοιπόν εγώ ενώπιον των κατασυμματαρχών ότι θα προχωρήσω πλέον στην υπόλοιπη διαδικασία ακύρωσής της. Πράγμα το οποίο δεν το επιθυμούμε, συμφωνούμε με τις κινήσεις του οποιοδήποτε επιμελητηρίου, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Αυτό ήθελα να δηλώσω και θερμή παράκληση παρακαλώ άλλη μια φορά, ότι αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πρέπει να σταματήσει άμεσα. Είναι λάθος. Να πω και το τελευταίο, Κώστα. Το δεύτερο μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, το επιμελητήριο Πειραιώς, δεν δέχτηκε το συμφωνητικό συνεργασίας, γιατί το θεώρησε ότι δεν είναι νόμιμο. Από καρδιάς θέλω να ευχαριστήσω, Κώστα, για αυτή την συνέντευξη. Και θα ήταν καλό, εάν δεν μπορέσουν να μας δουν και άλλοι συνάδελφοι, να επανέλθει αυτή η συνέντευξη, διότι νομίζω, έτσι, η κίνηση που κάνατε θα τους βοηθήσει. Τελειώνοντας, κύριε Τσαφατσάρη, θα ήθελα να ξανάρθουμε στην ΑΕΠ. Αυτά που ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως προανέφερε στη διώχτηση ΑΕΠ, το αναφερθήκατε σε αυτό, πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. Που πλήρωναν κάποιοι τζάμπα, κάποιοι. Τι να αποδέξω. Δεν κατάλαβα την ερώτηση, Κώστα. Επειδή είστε και διώξη τη ΑΕΠ, το σκάνδαλο τη ΑΕΠ, αυτό που έγινε το τελευταίο χρονικό διάστημα, πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα. Η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ σωστή, Κώστα. Και επανέρχομαι στο σημείο που θα πω. Έγινε ερώτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο λεγόμενο ΟΕΠ, από τον φορέα μας. Και ρωτήσαμε τον ΟΕΠ ότι πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε εάν θα πρέπει να πληρώσουν την ΑΕΠ. Λοιπόν, και πήραμε απάντηση από το τμήμα του ΟΕΠ, Κώστα, το οποίο νομίζω στο έχω στείλει, το οποίο είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση ο χρήστης που χρησιμοποιεί το ρεπετόριο της ΑΕΠ με τις οποιοσδήποτε ατασταλίες που έγιναν από την ΑΕΠ. Εάν συνάδελφος εξακριβωθεί ότι παίζει το ρεπετόριο της ΑΕΠ και δεν πληρώσει, λοιπόν, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο από αυτό το οποίο έχει προκαθοριστεί. Και αν μου επιτρέπεις, Κώστα, μια σημαντική είδηση, η οποία είναι η πρώτη που βγαίνει από το κανάλι σας, λοιπόν, είναι ζήτημα μιας ημέρας. Συνάδελφοι, ακούγονται πολλά ότι έχουμε νέο νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα. Όντως, συνάδελφοι, έχει υπογραφεί από 7 συναρμόδια υπουργεία, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Αθλητισμού, Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης Εσωτερικών κτλ. Υπογράφηκε το σχέδιο νόμου. Εντός των ημερών έχουμε νέο νόμο για τα πνευματικά δικαιώματα. Προσέξτε, δύο κουβέντες μόνο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό που άλλαξε από τις 92 σελίδες, Κώστα, του νόμου, οι 70 είναι διοικητικός, ελεγκτικός και διαχειριστικός έλεγχος στην ΑΕΠ, τοποθετώντας εποπτικό συμβούλιο Γενική Συνέλευση. Για το κομμάτι μας, συνάδελφες, ακούστε τα δεδομένα. Το ένα ευχάριστο ποιο είναι. Παραμένει το άρθρο 64, παράγραφος 1, το οποίο αναφέρει κάθε δήλωση βεβαίως της ΑΕΠ που μπαίνει στο κατάστημά μας δεν ισχύει, προσέξτε το, εάν δεν εξακριβώνεται με ένστολα αστυνομικό. Το δεύτερο, το καλύτερο.
εάν έχετε σύγκρουση με κάποιες από τις εταιρείες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωθούμε στο δικαστήριο, μας επιτρέπει στα λεγόμενα τεκμήρια, στην παράγραφο από ό,τι θυμάμαι 5, να προχωρήσουμε σε αποζημίωση. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία νέα γύρω από την ΑΕΠ και σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην ακούτε το οποιοδήποτε ράδιο Αρβίλα, να ενημερώνεσαι μέσα από το site για τις νομοθεσίες, έτσι, αν και θα επακολουθήσει η Κώστα, κάτι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή το Πανελλήνιο Σωματείο έχει 4.500 email και η δουλειά μας είναι ότι σχεδόν 2-3 φορές τη βδομάδα έχουν ενημέρωση, γιατί δεν θέλω να προσβάλλω τον κλάδο, αλλά πέστε μου, ποιος συνάδελφός μου αυτή τη στιγμή έχει ώρα να καθίσει να διαβάσει 92 σελίδες. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Σαπατσά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά αυτά που είχατε πει. Και εγώ, Κώστα, εκφράζω τις ενημένες μου ευχαριστίες για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ικανοποιητική είναι η κίνηση στα ξενοδοχεία της Κομωτινής λόγω των πολλών εκδηλώσεων σε όλο τον ομό Ροδόπης, με τους επισκέπτες να είναι τόσο Έλληνες όσο και από γειτονικές χώρες. Λόγω των πολλών εκδηλώσεων τελευταίο μήνα σε όλο τον ομό Ροδόπης, ικανοποιητική είναι η κίνηση στα ξενοδοχεία της Κομωτινής με τους επισκέπτες να είναι τόσο Έλληνες όσο και από γειτονικές χώρες. Ο τελευταίος μήνας κυρίως, αλλά και ο προηγούμενος, ήταν μήνες με μεγάλη κίνηση στην Κομωτινή. Βέβαια, ήταν οι εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, αλλά από εκεί και ύστερα, τώρα τον τελευταίο μήνα, είναι οι εκδηλώσεις περιφέρειας και της Δημαρχίας λόγω της Θράκης και των Θρακιώτικων Συλλόγων. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι όσοι έχουν έρθει είναι ενθουσιασμένοι με την Κομωτινή, με τη φιλοξενία της, την όμορφη πόλη, την καθαρή πόλη. Όλα αυτά βέβαια είναι πάρα πολύ θετικά για την πόλη μας. Ευτυχώς που υπάρχει το Πανεπιστήμιο, διότι λόγω της κρίσης, καταλαβαίνετε, δουλειά δεν θα υπήρχε, διότι οι έμποροι οι οποίοι ερχόταν κάποτε και εμπορευόταν στον τόπο αυτό, δυστυχώς τώρα έχουν μήνες να έρθουν, διότι δεν υπάρχει κίνηση πλέον. Ευτυχώς που είναι το Πανεπιστήμιο. Σε αυτό το σημείο να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο και διευθυντή του Ξάνθη2.gr, τον Γιάννη τον Σιδηρόπουλο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα κύριε Σιδηρόπουλο. Τι πρόσφατη επικαιρότητα έχουμε από την Ξάνθη? Η πρόσφατη επικαιρότητα δεν είναι πολύ ευχάριστη, αλλά είναι ένα σοβαρό περιστατικό που αποκαλύπτουμε σήμερα και πρόκειται για την ομολογία ενός 30χρονου ότι βίαζε επί ένα χρόνο την 20χρονη ανιψιά του. Πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη στον στην οικισμό Ρωμά του Δροστερού. Η νεαρή κατήγγειλε το γεγονός τις προηγούμενες ημέρες. Άμεσα συνελήφθη ο 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του. Οδηγήθηκε μάλιστα στην εισαγγελία, στην ανακρίτρια μάλλον, για να απολογηθεί. Πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες για το αδίκημα του βιασμού κατ' εξακολούθηση για το οποίο κατηγορείται και προφανώς πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Έχουμε κάτι άλλο σοβαρό από την Ξάνθη? Κατά τα άλλα όχι, τα πάντα κινούνται με ρυθμούς έτσι καλοκαιρινούς. Βεβαίως στο πολιτικό επίπεδο, τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην Ξάνθη την περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ για την αυτοδιοίκηση με τη συμμετοχή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, των γραμματέων των ομαρχιακών και βουλευτών, με αντικείμενο προφανώς το σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος για την αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό και με το νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθεί η κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση με την απλή αναλογική. Αυτό που προκύπτει από όσα λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν οργανώσει σχετικά το σχεδιασμό τους για, για την αυτοδιοίκηση σε θεσμικό αλλά και σε επίπεδο προσώπων, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα, Γιάννη, επειδή αναφέρθηκε στα πολιτικά πραγμένα, σήμερα εκταμιεύθηκε η δόση 7,7 δις από τον ESM. Τι βλέπεις από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα
προφανώς και αυτό που αναζητούν όλοι είναι σταθερότητα και προφανώς να απουσιάζει η χώρα από τις συζητήσεις τόσο στο Eurogroup όσο και στη Συνόδου της Κορυφής. Σε κάτι τέτοιο αναφέρεται και ο κύριος Μοσκοβίση ακριβώς. Ακριβώς ως θέμα προκειμένου αυτό να δώσει ένα σήμα για σταθερότητα και πιθανότατα και για την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος. Είναι μία προφανώς χρειάζεται η ελληνική οικονομία για να προχωρήσει παραπέρα. Ανεξάρτητα ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση της χώρας, το βασικό για την οικονομία είναι το καλό κλίμα. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ο Σύλλογος Alma Libre πραγματοποιήσει με επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά αφιέρωμα στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο για την ενίσχυση του Συλλόγου Μέρημνας Ατόμων με ειδικές ανάγκες νοητικής υστέρησης Άγιοι Θεόδωροι. Ο Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κομωτίνης Alma Libre πραγματοποίησε για 7η συνεχή χρονιά φέτος στο φιλανθρωπικού χαρακτήρα αφιέρωμα στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο για την ενίσχυση του Συλλόγου Μέρημνας Ατόμων με ειδικές ανάγκες νοητικής υστέρησης Άγιοι Θεόδωροι. Η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα, του ΔΠΘ και της ΔΚΕΠΑ Κομωτινής. Οι θερινές προβολές με τίτλο 7ο αφιέρωμα στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο έγιναν από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2017 στο θερινό κινηματογράφο Κομωτινής στην αυλή της αναπτυξιακής οδόπης ΑΕ. Η είσοδος ήταν ελεύθερη και υπήρχε κουτί ενίσχυσης όπου καθένας έδωσε ό,τι επιθυμούσε για να στηρίξει την κατασκευή και υλοποίηση της ειδικής μονάδας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης αμαία νοητικής υστέρησης, το οποίο βέβαια έγινε με επιτυχία. Διέριξαν το δημόσιο κτέωτο στις Σέρρες. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τις Σέρρες. Πρόκειται για μια ενέργεια που έχει γίνει από επαγγελματίες, γιατί στο κτέο έχουν έρθει επανειλημμένα, έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, αλλά πιο ερασιτεχνικές θα έλεγα. Αυτή ήταν ιδιαίτερα επαγγελματική. Το δημόσιο κτέο των Σέρρων διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Οι δράστες αφαίρεσαν από την υπηρεσία δύο χρηματοκιβώτια, μέσα στα οποία υπήρχαν περίπου 1.000 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σέρων Γιάννη Μωυσιάδη, ο οποίος ενημερώθηκε από την αστυνομία, αρχικά η δράση των επαγγελματιών δίποδων ποντικών ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και αφού χτύπησε ο συναγερμός, τράπηκαν σε φυγή. Την επόμενη μέρα, ξημερώματα Δευτέρας, συνέχισαν τη δράση τους μέχρι να την ολοκληρώσουν. Οι άγνωστοι έσπασαν το τζάμι στον χώρο του αρχείου, εισέβαλαν μέσα, γύρισαν τις κάμερες για να μην τους καταγράφουν και ξύλωσαν τα δύο χρηματοκιβώτια. Ξημερώματα μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής, κάτι στις 2 η ώρα, χτύπησε συναγερμός. Και πήγαν να δουν οι αστυνομικοί, αλλά δεν βρήκαν τίποτε. Από ό,τι προκύπτει, σαφώς μπήκαν μέσα. Μόλις χτύπησε ο συναγερμός, γυρίσανε τις κάμερες για να μην τους πιάνουν. Πήραν και το καταγραφικό. Επειδή όμως είχε χτυπήσει ο συναγερμός και ερχόταν η αστυνομία, σηκώθηκαν και έφυγαν. Την επόμενη το βράδυ, αφού διεπίστωσαν ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο, Κυριακή προς Δευτέρα, τα ξημερώματα πηγαίνουν ανενόχλητοι πλέον, διότι είχαν προετοιμάσει το έδαφος, πήγαν, σηκώσαν ένα ογκοδέστατο, αν θα πάτε επί τόπου θα το δείτε, ένα πολύ μεγάλο χρηματοκιβώτιο με μεγάλο βάρος και ένα μικρότερο χρηματοκιβώτιο, τα φορτώσαν και ξεκίνησαν να φύγουν. Την ώρα που φεύγουν, κατά σύμπτωση κάποιος τους είδε. Ειδοποίησε την αστυνομία, προσπάθησε να τους κυνηγήσει, αλλά αυτοί τα κατάφεραν και έφυγαν. Τους βρήκε μάλιστα στο δρόμο και ένας άλλος αστυνομικός που κατά σύμπτωση ερχόταν, κινούντας στο δρόμο, είδε στο πίσω στην καρότσα του αυτοκίνητου το χρηματοκιβώτιο, υποπτεύθηκε. Τέτοια ώρα να κινείται αυτοκίνητο με χρηματοκιβώτιο. Ήταν επόμενο ότι πρόκειται για ληστεία. Προσπάθησε να τους ακολουθήσει, αλλά του ξέφυγαν. Νωρίτερα είχαν κλέψει ένα αγροτικό φορτηγάκι, το οποίο βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Πεθελινού και τα δύο χρηματοκιβώτια κοντά στο θολό, στις 6.30 το πρωί. Κάτω τα ξημερώματα, κάποιος ειδοποιεί έναν αγρότη στην περιοχή του θόλου ότι στο χωράφι του υπάρχει φωτιά. Ειδοποιεί ο αγρότης την πυροσβεστική, έρχεται η πυροσβεστική και η αστυνομία και βλέπουν στο χωράφι μέσα να καίγεται το αυτοκίνητο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο από
αλλά με ψεύτικες πινακίδες, οι πινακίδες, κλεμμένες πινακίδες. Οι πινακίδες ήταν κλεμμένες από τη Βρουντού, το αυτοκίνητο κλεμμένο από ένα χωριό έξω από τις Σέρες. Και ταυτόχρονα ανοιχτό και καμένο και το χρηματοκιβώτιο. Το άλλο, το μικρό χρηματοκιβώτιο, το πήραν ασφαλώς με κάποιο άλλο δικό τους αυτοκίνητο. Το μεγάλο δεν μπορούσαν να το μετακινήσουν, ήταν πολύ βαρύ. Το άνοιξαν εκεί απλώς και για να δουν τι έχει μέσα. Δεν βρήκαν τίποτα για αυτούς. Και πήραν το μικρό και έφυγαν. Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών κάνουν οι αστυνομικοί των Σερών. Το θράσος τους περίζεψε. Δύο μέρες ναι, κλεμμένες πινακίδες. Ξέρετε, όσο μεγαλύτερος είναι ο επαγγελματισμός, τόσο λιγότερο μιλάμε για θράσος και μιλάμε περισσότερο, συνήθως, θράσος έχει εκείνος που δεν είναι επαγγελματίας και χωρίς να ξέρει, έχει άγνοια κινδύνου και κάνει αυτό που κάνει. Αυτός που είναι επαγγελματίας δεν έχει θράσος, είναι επιστημονικά ενημερωμένος. Και βλέπετε ότι δεν ήταν μια τυχαία, δεν ήταν απλώς μπουκαδόροι που μπήκαν μια στιγμή, αλλά ήταν συστηματικοί. Πρόπολο δεν ήταν ένα ή δύο άτομα, θα ήταν πολλοί. Δεύτερον, για να μπορούν να μετακινήσουν αυτό το χρηματοκιβώτιο, για να κάνουν συστηματικά αυτή τη δουλειά τις δύο μέρες, Σάββατο, για να ξέρουν όταν την πρώτη μέρα χτύπησε ο συναγερμός, πώς θα το αντιμετωπίσουν, δηλαδή να τον απενεργοποιήσουν από τη μια μεριά, τάχιστα, και να φύγουν πριν τους προλάβει η αστυνομία, και τη δεύτερη μέρα να έρθουν ξέροντας ότι έχουν προετοιμάσει το έδαφος, έχουν αποφύγει την λήψη στοιχείων εις βάρος τους. Αυτό σημαίνει ότι ήταν επαγγελματίες. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis, τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.